έτσι. Ελένα, εσύ πριν τραγουδούσες τώρα τίποτα, ε? Το λέω με τις νότες μου. Α, καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Φτάσαμε Παρασκευή, εσείς το καταλάβατε? Εμείς τίποτα. Γιατί ο χρόνος και ο χώρος είναι σχετικές έννοιες. Γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε να σας ταξιδέψουμε από την Νικολέτα Βλαβιανού στην Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Από τον άνθρωπο, τον Έλληνα που έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τον Έλληνα φιλέαφο, μέχρι τη γυναίκα, την Ελληνίδα, που μας κάνει περήφανο στο Bollywood. Έχω να σας πάω σε πολύ ωραία θέματα. Εμιλία, ναι, θα έρθεις μαζί μας σε αυτό το ταξίδι ή θα μείνεις εδώ? Οπότε, αφού μου έδωσε και την έναρξη ο Μιλιανός, φεύγω και έρχομαι εδώ πέρα στον Αλέξανδρο και την Ελίνα. Καλώς σας βρίσκουμε. Τι μου κάνετε? Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Καλά, κοιμήθηκες χθες? Κάτι λίγο. Ναι. Πήγαμε χθες σινεμά με τον Αλέξανδρο. Είδαμε δύο ταινίες back to back. Και ένα θέατρο πριν. Και ένα θέατρο πριν. Τα πήγαμε πολύ καλά. Θα σας τα πούμε και τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά. Ελληνάκι. Υπέρο. Πολύ λαμπερή, σε βρίσκω ξεκούραστη. Είμαι. Τι ακούω, Μιχάλη Χατζηγιάννη? Ποιο έχετε βάλει, ποιο κομμάτι? Δυο σαν ένα, δυο σώματα. Εντάξει. Τότε να σας πω και κάτι. Μιας και βάλω τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, μήπως να συνδεθούμε μαζί του τηλεφωνικώς. Μιχάλη Χατζηγιάννη, μας ακούς? Καλησπέρα, κύριε Χατζηγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηγιάννη. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε, διότι η φωνή σας έχει συνδυαστεί μέσα μας με τα πιο ερωτικά τραγούδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να τα ακούω από εσάς είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Είστε πολύ πράγμα και πολύ ταλαντή. Είναι όμως ευρέως μόνο αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα ακούσα τη μελωδικότητα σας φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου τώρα στην Τεχνόπολη που θα απολαύσουμε εσάς με τη Μελίνα Ασλανίδου. Ναι, είναι η πρώτη μας συναυλία στην Αθήνα και πρέπει να είναι την ερχόμενη Κυριακή, 26 Ιουλίου, στις 9.30 και πρέπει να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου και να αποδώσω τα συγχαρητήρια και τα εύσημα στην Τεχνόπολη και στο επιτελείο της, γιατί εφαρμόζει ένα άψογα λειτουργικό σύστημα σε ένα διαφορετικό καλοκαίρι, τηρώντας και επιτηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας. Είναι η πρώτη μας συναυλία στην Αθήνα. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, να είμαστε όλοι και προσεκτικοί και να υιοθετήσουμε και την ατομική ευθύνη, η οποία είναι προσήκουσα αυτή την εποχή και άκρως απαραίτητη, και σε ένα διαφορετικό καλοκαίρι και εμείς εξοικειωνόμαστε με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των καιρών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να πούμε και στους θεατές να παραλάβουν τα εισιτήριά τους, να τα κλείσουν διαδικτυακά νωρίτερα για να μην έχουν εκεί θέματα, γιατί ξέρω τώρα ότι καλύτερα να είναι οργανωμένοι από πριν και λόγω των συνθήκων, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια... Είναι και αυτή μια ιδιαιτερότητα της εποχής, ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμας, και καλό θα ήταν για αυτονόητους σκοπούς να ο κόσμος να προσέλθει και πιο νωρίς, ούτως ή άλλως οι πόρτες θα ανοίξουν αρκετά, οι πόρτες της Νεχνοπολής θα ανοίξουν αρκετά πιο νωρίς, έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί οποιοδήποτε φαινόμενο συγχρονισμού. Ναι. Κυρία Χατζηγιάννη, είναι συμβολικός ο τίτλος της συγκεκριμένης συναυλίας που λέγεται «Εμείς οι δυο σαν ένα» για εσάς? Νομίζω ότι έπιασα την ερώτησή σας. Έχασα λίγο στην αρχή, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με ρωτάτε για τον τίτλο της παράστασης. Ακριβώς, αν είναι συμβολικός για εσάς ο συγκεκριμένος τίτλος. Είναι συμβολικός και συγκυριακός, γιατί καταρχήν... προέρχεται από ένα δικό μου τραγούδι, αλλά αυτό που μας ενώνει με τη Μελίνα είναι η κοινή μας αγάπη για τη μουσική και η διάθεση να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι δεν αποτελεί βασίζεται σε ένα κοινό πυρήνα, σε κοινά μέρη, έγινε από κοινού και έτσι αισθανόμαστε ότι το κύριο χαρακτηριστικό του, αν είναι κάποιο αυτό, είναι η ένωση των φωνών και των δυνάμεων μας επί σκηνής. Είναι τα κοινά μέρη, με λίγα λόγια. Και με τον κόσμο, φαντάζομαι, αντίστοιχα. Ξαναβρίσκεστε μετά από χωρίς, καιρό. Χωρίς τον κόσμο, την ενέργεια και την αποδοχή του, σίγουρα εμείς οι δύο σαν ένα δεν θα είμαστε, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει ο κόσμος εκεί, γιατί το έχει και αυτός πολύ ανάγκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Την Δευτέρα θα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς. Και να ευχηθώ σε όλους ένα
ένα καλοκαίρι με υγεία, με ασφάλεια, με προσοχή, ελπίδα, αισιοδοξία και σε σένα καλή μου Νάντια. Κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις, είσαι χρυσό κορίτσι, το ξέρεις. Σου πάει και σου αξίζει αυτό που ζεις και βιώνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας χαιρετήσω για λίγο. Θα επιστρέψω αργότερα, γιατί θέλω να εισαχθώ στον κόσμο της Νικολέτας Βλαβιανού.